Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή, 8 Μαρτίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος φοιτητής στην Πάτρα με την μενιγκίτιδα. Εμβολιάστηκαν οι στενές επαφές του. Τι προκύπτει για το καρναβάλι? Αυξημένες οι τιμές στα Σαρακοστιανά, μιλούν εκπρόσωποι της τοπικής οικονομίας. Ψηφίζεται απόψε το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια σε κλίμα έντασης. Μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη στο Νεολόγο. Όλα όσα είπε. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 20χρονος φοιτητής με την μενιγκίτιδα που σπουδάζει στην Πάτρα, με τις στενές επαφές του να εμβολιάζονται. Μέτρα χωρίς πανικό συστήνουν οι γιατροί, με την 6η υγειονομική περιφέρεια να αναφέρει ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το καρναβάλι. Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 20χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται με μενιγκίτιδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Ρείου. Πρόκειται μάλιστα για το τρίτο κρούσμα μέσα σε 50 ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι η νόσος είναι σε έξαρση. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε στα μέσα Ιανουαρίου σε 18χρονο πρωτοετή φοιτητή του τμήματος ναυπηγών, ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου νόσησε 20χρονη φοιτήτρια του μαθηματικού. Κατά τη διάρκεια των Κοινώνησα σήμερα το πρωί με την διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου. Μου ανέφερε ότι η κατάσταση του 20χρονου εξακολουθεί να παραμένει βαριά. Έχει σταθεροποιηθεί βεβαίως, αλλά όπως σας είπα, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την κατάστασή του από τη στιγμή που εισήλθε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θέλω να πιστεύω ότι οι προσπάθειες των γιατρών θα ευοδοθούν και θα ξεπεράσει και αυτό το παιδί το κίνδυνο για τη ζωή του, όπως τον ξεπέρασε και η 22χρονη που είχε πριν από μερικές μέρες νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας για τον ίδιο ακριβώς λόγο όπως νοσηλεύεται και ο 20χρονος σήμερα. Ουσιαστικά θέλουμε να βρούμε τι συνδέει τα τρία κρούσματα μεταξύ τους. Είχαμε πει ότι δεν συνδέονται με εξεπαφής μετάδοση, δεν μετέδωσε ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των τριών κρούσματων. Ουσιαστικά αναζητούμε κάποιους ασυμπτωματικούς φορείς του μικροβίου, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι ανάμεσα στους φοιτητές, ανάμεσα στις ομάδες ή στους καθηγητές, κάπου μέσα στις φοιτητικές. Ουσιαστικά είτε εστίες είτε εκεί που συγχροντίζονται οι φοιτητές. Στο μεταξύ, σήμερα κλήθηκαν στο πρώην ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου οι 20 φοιτητές που είχαν έλθει σε επαφή με τον 20χρονο, προκειμένου να εμβολιαστούν και να τους χορηγηθεί ανάλογη φαρμακευτική αγωγή. Είχε άλλωστε έλθει από χθες στην Πάτρα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Ενώ είχε προηγηθεί και η χνηλάτιση των επαφών που είχε ο 20χρονος φοιτητής, το τρίτο κατά σειρά κρούσμα με μενιγκίτιδα, προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά του ιού. Υπενθυμίζεται ότι το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ πραγματοποίησε συνάντηση χθες το πρωί με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννη Καρβέλη, για τον συντονισμό των δράσεων και εν συνεχεία τα στελέχη του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μετέβησαν τόσο στο Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και στο πρώην ΤΕΙ στο Κουκούλι, όπου εδρεύουν τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου φυτά ο 20χρονος. Εκεί συνομίλησαν με στελέχη της διοίκησης για τις μεθόδους πρόληψης και αποφυγής νέων κρουσμάτων μενιγκίτιδας. Στο μεταξύ, και επειδή πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται για το τριήμερο κορύφωσης του πατρινού καρναβαλιού, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία και την κοινότητα ευρύτερα και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την πληθυσμιακή ομάδα των φοιτητών που είχαν έρθει σε επαφή με τον 20χρονο,
Έχουμε εντός ολίγου μία σύσκεψη εδώ στο γραφείο μου με κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο μόλις έφτασε από την Αθήνα. Είχε γίνει για το λόγο αυτό σχετική επικοινωνία δική μου χθες με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Χάτζη Χριστοδούλου. Βεβαίως έχει ενημερωθεί και παρενέβει κιόλας για να αντιμετωπίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται την κατάσταση, και η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός για την δημόσια υγεία, η κυρία Αγαπηδάκη. Και οι εντολές που υπάρχουν προς το κλιμάκιο είναι να γίνει, πέραν της ιχνηλάτησης, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από χτες, οι ανάλογες παρεμβάσεις, όπως εξήγησα, στην συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν και εμβολιασμό, θα αφορούν και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Αν οι συμπτώματα δεν πας σε πάρτι, το λέγαμε και στον κορονοϊό, είναι πολύ απλό. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Εάν εμφανίσεις συμπτώματα μετά το πάρτι, πρέπει να έχεις επαγρύπνηση. Ο έντονος πονοκέφαλος, η φωτοφοβία, να σε φοβίζει το φως, να μην πρέπει να κάνεις αυτή την απλή κίνηση, να κουμπίσει το σαγόνι στο στήθος, που είναι ο μηνυγκισμός όπως λέμε, είναι πολύ απλά συμπτώματα που μπορεί κανείς να τα έχει στο μυαλό του. Πέραν πάντως της μηνυγκίτιδας, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή για την έξαρση κοκκίτη, στρεπτόκοκκου αλλά και ηλαράς. Μένω στο θέμα. Μαζί μας είναι τώρα, έχοντας συνδεθεί μέσω Skype, ο Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, ειδικός παθολόγος, και τον ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζησιμόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε Κογκόρδη. Ακούμε τους ειδικούς, ακούμε εσάς τους γιατρούς να μιλάτε για μέτρα προστασίας για την μενιγκίτιδα και όχι μόνο, χωρίς πανικό. Θα ήθελα να ρωτήσω την δική σας άποψη, διότι βρίσκεται σε έξαρση τοπικά, αφού εμφανίστηκαν 3 κρούσματα μέσα σε λίγες ημέρες σε φοιτητές, για το καρναβάλι. Αυτός είναι ο προβληματισμός αρκετών. Ως προς τον συγκροτισμό, βεβαίως. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή παρατηρούμε αύξηση των κρουσμάτων που αφορούν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, του κατώτερου αναπνευστικού ή και αερογενώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, όπως εν προκειμένου η μηνυγκίτιδα. Δεν θα μιλούσα ακριβώς για έξαρση, αλλά μάλλον για συρροή κρουσμάτων, και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Εμείς οι υγειονομικοί θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να αναγνωρίζουμε έγκαιρα όταν μας απευθύνεται ένας ασθενής τα συμπτώματα των λοιμώξεων και να τους καθοδηγούμε για την κατάλληλη αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, ήταν λογικό η επίπτωση των λοιμώξεων του αναπνευστικού ή άλλες μεταδιδόμενες λοιμώξεις να είναι μικρότερη. Το 2023 επιστρέψαμε, λόγω και της άρσης των μέτρων, στα προπανδημικά επίπεδα σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των κρουσμάτων μηνυγκίτιδας. Κάπου εκεί βρισκόμαστε και τώρα. Θεωρώ ότι συνέπεσε να έχουμε συρροή των κρουσμάτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και πολύ καλά οι αρχές και οι υπεύθυνοι έχουν συστήσει ψυχραιμία και έγκαιρη συμβουλή από τους θεράποντες γιατρούς όσων παρουσιάζουν συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού ή οποιασδήποτε άλλης λίμωξης. Πώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι κάποιος μπορεί να έχει μηνυγκίτιδα ή κάποια? Η μηνυγκίτιδα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμπτώματα. Εκδηλώνεται με πολύ ψηλό πυρετό και πονοκέφαλο, αυχενική δυσκαμψία, δυσκολία δηλαδή στο να κάμψει κάποιος τον αυχένα του, ναυτία εμετούς. Οι έμετοι είναι συνήθως ρουκετοειδείς, εκτοξεύονται δηλαδή με δύναμη από τον ασθενή, γι' αυτό ακριβώς τους ονομάζουμε ρουκετοειδείς. Φωτοφοβία, ενοχλεί δηλαδή το φως και η έντονη ήχη, κυρίως αυτά τα συμπτώματα που συνοδεύονται σε μερικές περιπτώσεις και από εμφάνιση εξανθημάτων στο σώμα του αρρώστου. Αν ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας δει να έχει τέτοιου τύπου συμπτώματα, προφανώς θα πρέπει έγκαιρα να ζητήσει την συμβουλή του θεράποντος ιατρού. Κύριε Ζησιμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Και
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στο άλλο θέμα της ημέρας τώρα, στην ψηφοφορία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οποία αναμένεται σε λίγη ώρα από τώρα, καθώς ολοκληρώνονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών σε κλίμα έντασης εκτός και εντός Βουλής, θα μας ενημερώσει σχετικά η Δήμητρα Μπαλαφού, την οποία και καλησπερίζω. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη η τρίτη και τελευταία μέρα της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν έχει κυλήσει και η σημερινή μέρα και από τα κόμματα αλλά και από φοιτητές. Υπάρχει και μεγάλη συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας επί των άρθρων του νομοθετήματος για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και με αρκετά επεισόδια έξω και με 8 τραυματισμούς, τουλάχιστον είναι για την ώρα. Είναι αρκετά τα επεισόδια μέχρι αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε όταν θα ξεκινήσει και η ψήφιση του νομοσχεδίου. Να δούμε ακριβώς τις αντιδράσεις και εκείνη την ώρα. Λοιπόν, αναμένεται να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με ονομαστική μάλιστα ψηφοφορία, όπως προκάλεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΚΚΕ. Μάλιστα, έτσι να σας δώσω μια μικρή εικόνα περίπου τι υποστήριξε ο κάθε αρχηγός, ο κάθε επικεφαλής του κάθε κόμματος. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι γνωστή βεβαίως η θέση του. Μιλά για μια ριζική, για μια καινοτόμα λύση όσον αφορά την ελληνική εκπαίδευση που περνά πλέον σε μια νέα φάση όπως υποστηρίζει, μια γενναία λοιπόν μεταρρύθμιση ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι οι εποχές που κάποτε κάποιοι φώναζαν για έκαναν καριέρα, φωνάζονταν έξως από εταιρείες αλλά και πανεπιστήμια, έχουν περάσει αυτές οι εποχές λοιπόν ανεπιστρεπτοί. Και κοίταζε πλέον πολλούς εκπροσώπους κομμάτων, βέβαια και στο δικό του κόμμα, αλλά εν πάση τόση κοίταζε προς τα έδρανα του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταζε, ήταν συγκεκριμένες οι κατευθύνσεις. Τα πανεπιστήμια, λοιπόν, όπως είπε, είναι εδώ για να παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, να παρέχουν όλα αυτά τα οποία συνδέουν την γνώση με την αγορά όμως εργασίας και τις θέσεις εργασίας που χρειάζεται να καλυφθούν. Τώρα, ο πρόεδρος λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος βέβαια και προς τον Πρωθυπουργό, είπε ότι στερείται τις σπουδές των νέων. Παράλληλα, έκανε ανάρτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος μάλιστα θέλησε από την πλευρά του να παρουσιάσει 5 προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσον αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Και από την πλευρά του ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φυσικά έκανε την δική του τοποθέτηση. Ο ίδιος μάλιστα επεσήμανε ότι θα κατεψηφίσουν επί της αρχής το συγκεκριμένο λοιπόν νομοσχέδιο. Δεν εμπιστεύονται ότι η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το νομοσχέδιο, τα πανεπιστήμια και δεν πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πίσω από αυτό το νομοσχέδιο ένα σχέδιο για μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, έτσι. Τώρα και ο κύριος Κουτσούμπας προς την ίδια κατεύθυνση μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Για την αντιπολίτευση, έτσι, ακριβώς. Μίλησε λοιπόν για τιμοκατάλογο όσον αφορά τα πτυχία και ότι αυτός ο τιμοκατάλογος θα περάσει πλέον και στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν θα μείνει μόνο στα μη κρατικά. Βέβαια, όλοι στάθηκαν και στην δήλωση που έκανε ο κύριος Κουτσούμπας που μίλησε περί sugar daddies, αναφερόμενος βέβαια στο σουηδικό μοντέλο εκπαίδευσης. Προκαλώντας αντιδράσεις, γιατί λέει στις σκανδιναβικές χώρες, σύμφωνα με έρευνες που απαντούν και οι ίδιες οι κοπέλες μεταξύ άλλων, εάν θες να σπουδάσεις ιδιωτικά πανεπιστήμια, επειδή τα δίδακτρα είναι ψηλά, γίνονται συνοδοί πολυτελείας. Και λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι οδηγείται τις κοπέλες εδώ να γίνονται συνοδοί πολυτελείας για να υπήρχαν αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνεις, ήταν μια ακραία δήλωση. Ακραία δήλωση, δεν την περιμέναμε από τον κατά τα άλλα ευπρεπή Δημήτρη Κουτσούμπα και συμπαθέστατο. Δεν ξέρω αν ήθελε να γίνει viral ξανά στα social media. Δεν ξέρω γιατί δεν ανασκεύασε, διότι το ΚΚΕ υπεραμείνεται των δηλώσεων αυτών και μέσω του αρχαιού βουλευτή και μέσω ανακοινώσεων μετά και λένε ότι για να σπουδάσει κάποιος στην ουσία, για να υπομειστεί όλο αυτό το κόστος, θα πρέπει να γίνει συνόδος πολιτελείας, να βγει στο κλαρί δηλαδή. Έχει συγκεντρώσει τα πυρά όλων των κομμάτων. Και ο κ. Κουτσούμπας με αυτή τη δήλωση και ήταν και λογικό. Πάντως, ξέρω κοπέλες που σπουδάζουν και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και σε δημόσια πανεπιστήμια που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν δουλεύουν ότι και μία και δύο δουλειές. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να σταθούμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί ξέρουμε όλοι πώς τα παιδιά αυτά καταφέρουν να σπουδάσουν. Με πόσους κόπους και πόσες θυσίες και πόσες δουλειές κάνουν για να μπορέσουν να τα επεξέλθουν.
Θα επιστρέψουμε στην Δήμητρα Μπαλαφούτη με διαφορετική θεματολογία στην συνέχεια. Πάμε τώρα στο Σαρακοστιανό τραπέζι, το οποίο θα είναι το ακριβότερο των τελευταίων ετών εν μέσω ακρίβειας, με τις προσδοκίες για το καλάθι της νοικοκυράς να είναι χαμηλές και σε τοπικό επίπεδο, όπως λένε στο Λεπάντο και στο Νεολόγο εκπρόσωποι της τοπικής οικονομίας. Την ίδια ώρα, ωστόσο, μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μειώνονται οι τιμές σε χιλιάδες προϊόντα. Χαμηλές είναι οι προσδοκίες και στην Αχαΐα για το καλάθι της Σαρακοστής. Δεν θεωρώ ότι το καλάθι της Σαρακοστής θα βοηθήσει και πολύ τους καταναλωτές, εξηγεί μιλώντας στον Λόγο των Πατρών ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Χάρης Ανδρικόπουλος. Πράγματι και η υπόλοιπη τοπική αγορά είναι αρκετά επιφυλακτική απέναντι στο νέο αυτό καλάθι, έχοντας πλέον εξοικειωθεί με παρόμοια μέτρα που λαμβάνονται ανά περιόδους εδώ και περίπου 2 χρόνια. Θα έχει κάποιο αντίκρισμα βοηθώντας ουσιαστικά τους πατρινούς καταναλωτές και τα μικρομεσαία νοικοκυριά να γεμίσουν το τραπέζι τους την καθαρά Δευτέρα, ή θα δημιουργήσει απλώς μια τρύπα στο νερό της ανελαίτης ακρίβειας και του κρατεού πληθωρισμού? Την ίδια ώρα, αυξημένες σε σχέση με πέρυσι είναι οι τιμές στα Σαρακοστιανά, ενώ στον χαλβά, στα καλαμαράκια και στην ταραμοσαλάτα, μεταξύ άλλων, οι ανατιμήσεις φτάνουν έως και το 100%. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς να πολεμά την ακρίβεια, με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προσφάτως να έχουν επιφέρει μειώσεις έως και 20% σε εκατοντάδες προϊόντα. Το καλάθι της Σαρακοστής τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη 13 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 4 Μαΐου. Θα αποτελέσει επί της ουσίας επέκταση του γνωστού καλαθιού του νοικοκυριού, αλλά θα περιλαμβάνει και 3 νέες κατηγορίες τροφίμων. Γενικότερα έχουν υπάρξει αρκετά μέτρα παρέμβασης από την κυβέρνηση στη στιγμή όσον αφορά το επίπεδο των τιμών. Και όσο τα μέτρα αυτά είχαν έναν έκτακτο χαρακτήρα, θεωρώ ότι είχαν κάποιο νόημα. Πλέον τα καλάθια, οι μόνιμες μειώσεις τιμών και όλα αυτά έχουν κοστολογηθεί από τις εταιρείες, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε λίγο στους καταναλωτές ότι ένα σούπερ μάρκετ αγοράζει και πουλάει με ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους, το οποίο ποσοστό κέρδους δεν έχει αλλάξει. Το που αλλάζει είναι το κοστολόγιο των εταιριών, το κοστολόγιο των ενδιάμεσων και ό,τι άλλο μπορεί να επηρεάσει μια τιμή και ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Στο καλάθι της Σαρακοστής δεν θα περιλαμβάνεται, όπως και πέρυσι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τρόφιμα της περίοδου αυτής, η λαγάνα, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμητος ανταγωνισμός στα αρτοποιεία που τις παρασκευάζουν. Όπως τόνισε στον Νεολόγο ο πατρινός αρτοποιός Κώστας Τηλιγάδης, με τον τρόπο αυτό για ακόμη μία φορά δεν ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα ήταν κακό να εντάσσεται και η λαγάνα στο καλάθι της Σαρακοστής, τονίζει. Σε αντίθεση με το χαρακτηριστικό ψωμί της περίοδου της Σαρακοστής, στο καλάθι εντάσσονται τα εξής: χαλβάς, νηστίσιμες σαλάτες και κατεψυγμένα θαλασσινά. Στην υπόλοιπη θεματολογία μας θα χαιρετήσω τον Φωκίωνα Ζαΐμη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, καθώς την Δευτέρα είναι προγραμματισμένη στην Αθήνα διευρυμένη συνεδρίαση για τον οδοντοτό. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαΐμη, και σας ευχαριστώ πολύ. Έχει κλείσει προς το παρόν, διότι υπήρχε πρόβλημα λόγω των κατολιστήσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα γίνουν άμεσα έργα. Θα συζητήσετε με τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το Υπουργείο Υποδομών. Πείτε μας κάποιες πληροφορίες, παρακαλώ. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε πάει και την ημέρα που έγινε ο απεγκλωβισμός των ανθρώπων επιτόπου στον οδοντοτό. Ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε και 3 κατολιστήσεις και στο δρόμο προς Μαμουσιά, αλλά και στην παλιά Εθνική Οδό στον Ελαιώνα. Και ξαναπήγαμε αρκετές φορές στο επίμαχο σημείο του οδοντοτού που έχει γίνει το πρόβλημα, που έχει γίνει κατολίσθηση. Είναι 3 βασικά τα δύσκολα σημεία. Είναι μια κατολίσθηση η οποία έχει γεμίσει κομμάτια της σιδηροδρομικής γραμμής, άρα οφείλει ο ΟΣΕ, όσοι έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθαρίσει τη γραμμή. Από εκεί και πέρα, εμείς εγγράφως έχουμε πει ότι είμαστε στη διάθεση και του ΟΣΕ αλλά και των συναρμόδιων Υπουργείων να βοηθήσουμε και με την πολιτική προστασία και με την τεχνική υπηρεσία όπως μπορούμε για να γίνει καλύτερος συνδυασμός των εργασιών και να μην ξανασυμβεί η κατολίσθηση αυτή. Το μείζον βέβαια θέμα είναι το βουνό Ορεινός Όγκος που είναι ανατολικά του οδοντοτού, ο οποίος θα πρέπει να βοηθηθεί με αντιπλημμυρικά έργα του δασαρχείου, γιατί είναι ένα μεγάλο βουνό το οποίο έχει καεί και έχει μεγάλες κλίσεις. Και ίσως με κορμοδέματα εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Με κορμοδέματα και με μία σειρά από λύσεις, με μικρά φράγματα, εν πάση περιπτώσει, για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Εμείς πιέζουμε αυτό να γίνει γρήγορα και γι' αυτό
στείλαμε επιστολές σε όλους τους φορείς και ευτυχώς ενεργοποιήθηκε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και τη Δευτέρα έχει συγκαλέσει ο Υπουργός μία διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία και του Περιφερειάρχη και όλων των αρχών για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Κύριε Ζαΐμη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα αναμένουμε τα νεότερα, διότι τα έργα χρήζουν επίσπευσης, όπως και αυτά στην Πατρών Πύρου, για τα οποία είχαμε μιλήσει προσφάτως και αναλαμβάνει η Ολυμπίαδος. Νομίζω έχει τελειώσει η διαδικασία, το έργο από τη μέση και κάτω δηλαδή, που είναι του Υπουργείου Υποδομών, στο δρόμο. Ναι. Στο Πατρών Αθήνο, Κορίνθου. Πατρών Κορίνθου, συγγνώμη. Ναι. Πατρών Κορίνθου. Να πούμε ότι η αιτία του προβλήματος είναι κοινή. Ναι, η μία κατολίσθηση πηγαίνει προς την παλιά Εθνική Οδό και την Ολυμπιαδό και η άλλη προς τον Δοντό. Άρα η πηγή του προβλήματος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό λέμε ότι από κοινού πρέπει να το δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Πάμε στον νέο λόγο των Πατρών. Κυκλοφορεί σήμερα από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας με πλούσια ρεπορτάζ και με την μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης μιλά για στόχο στις ευρωεκλογές που δεν είναι άλλος από την ολική επαναφορά του ΣΥΡΙΖΑ με ένα δυνατό ψηφοδέλτιο, ολική επαναφορά για να είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς, όπως χαρακτηριστικά λέει, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Κασελάκης μιλά για την οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής, όπως ο επιπροσθέτως μιλά για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία συζητούνται αυτήν την ώρα στη Βουλή και οι βουλευτές θα κληθούν σε λίγη ώρα να αποφασίσουν. Μιλά για τους αγρότες, μιλά για την οικονομική κατεύθυνση της χώρας, μιλά για τους νέους και το πώς θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα εξαπολύει βολές κατά του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποκαλεί συμπλήρωμα ακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας και πως για να υπάρξει διάλογος την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών στην κέντρο αριστερά θα πρέπει να σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να έχει αυτήν την τακτική. Αυτά με τον Στέφανο Κασελάκη. Θα συζητήσουμε σε λίγο στον απόϊχο της συνέντευξης με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας. Στα υπόλοιπα θέματα, ο νεολόγος έχει ρεπορτάζ τον απόϊχο της μεγάλης συγκέντρωσης στο Επιμελητήριο Αχαΐας κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παρουσία του ισχυρού άνδρα του Μαξίμου, του επιμελητηριακού υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο, με την παρουσία του να έχει πολλαπλά νοήματα. Όλες οι εξελίξεις για τον Οδοντοτό, έρχονται έργα στην γραμμή, όπως ακούσαμε πριν να λέει ο κύριος Ζαΐμης, μετά τα προβλήματα από τις φυσικές καταστροφές και τις κατολιστήσεις, μαζί με τα έργα από την Ολυμπίαδο στην Πατρών Πύργους, ένα κοινό πρόβλημα μετά την φωτιά στο βουνό εκεί και τα πλημμυρικά φαινόμενα, αφού δεν υπάρχουν δέντρα να συγκρατήσουν το νερό. Επίσης, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την Δυτική Αχαΐα και τα έργα που ξεκινούν εκεί για την διάσωση της παραλίας στο Καλαμάκι. Ρεπορτάζ για τη Σαρακοστή, είδαμε νωρίτερα ακόμη και 100% οι αυξήσεις σε ορισμένα προϊόντα, ενώ υπάρχει αφιέρωμα στους σοκολατορίχτες, στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το έθιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, ένα χορταστικό δισέλιδο παρασκήνιο στη στήλη στο Παραβάν. Αυτός είναι ο τίτλος της δισέλιδης στήλης. Με πολλά σχόλια από το προσκήνιο και δει το πολιτικό παρασκήνιο. Ένθετος στον νεολόγο είναι ο κόσμος με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, σχόλια από την κοινωνική ζωή, lifestyle και με έναν δυναμικό αθλητικό τομέα. Ο κόσμος ένθετος στον νεολόγο των Πατρών κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας. Μαζί μας είναι τώρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ, καθώς βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε λίγη ώρα θα ψηφίσετε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Ένταση εκτός Βουλής, γιατί λέτε όχι? Ένταση εντός και εκτός της Βουλής. Δεδομένου ότι εντός του Κοινοβουλίου γίνεται η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, ως έχουμε χρέος για την υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος, για την υπεράσπιση της δωρεάν δημόσιας ανωτά της εκπαίδευσης ως το Σύνταγμα ορίζει,
αλλά έχουμε και την μεγάλη κοινωνική αντιπολίτευση και αντίσταση στους δρόμους, όπου η αστυνομία και το κράτος της δεξιάς αντιστέκεται με ΜΑΤ, με ΜΕΑ και με κρότους λάμψης, διάφορες φωτοβολίδες και πυρομαχικά. Θέλω να πω ότι είμαστε με σθένος υπερασπιστές του άρθρου 16 του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου, γι' αυτό και στην ομιλία μου έκλεισα το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τα μάτια μας. Ως χώρινο οφθαλμού πρέπει να διαφυλάξουμε το πανεπιστήμιο εκείνο που έδωσε τη δυνατότητα το παιδί του εργαζόμενου ανθρώπου, του μεροκαματιάρη, του αγρότη, του εργάτη, που έχει την ικανότητα και τη δεξιότητα να την δείξει, να την εκτυλίξει, να την αναπτύξει και να γίνει ένας επιστήμονας, να γίνει ένας άνθρωπος της κοινωνίας ευαίσθητος, ένας άνθρωπος που μπορεί με τις ικανότητές του να προσφέρει, αντί για τα πληρωμένα πανεπιστήμια που πλέον έχουν ταξικό χαρακτήρα και θα ανήκουν μόνο στους πλούσιους. Εκεί που θα πληρώνουν για να μπουν τα παιδιά τους, τα παιδιά αυτών που έχουν την οικονομική δυνατότητα, για να λένε μετά ότι σπουδάσανε και κρατάνε την κοινωνία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι και χαζό το παιδί. Όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και όσες κοπέλες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, θα βρουν εύκολα χορηγούς, όπως είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Δηλαδή, οδηγούμαστε εκεί με το νομοσχέδιο. Σε κοπέλες που βγαίνουν στο κλαρί, γιατί αυτό είπε και μου επιτρέπετε την έκφραση. Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτές είναι ακραίες εκφράσεις, γιατί εγώ δεν ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ ξέρω τα παιδιά που σπουδάσαμε μαζί, τα παιδιά που σπουδάζουν σήμερα, που δουλεύουν delivery, που εργάζονται, που παλεύουν καθημερινά, που κάνουν οικονομία για να μπορέσουν να σπουδάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτή την κοινωνία ξέρω εγώ, αυτά τα εργαζόμενα παιδιά ξέρω εγώ, αυτά γνωρίζω να υπάρχουν στην ελληνική φοιτητιώσα νεολαία. Είναι η νεολαία εκείνη που με κόπο, που με μόχθο σπουδάζει για να αποκτήσει γνώση, είναι η νεολαία εκείνη που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του ανθρώπου, το δικαίωμα στην παιδεία, στην υγεία, στο μεροκάματο, στη δουλειά, στη στέγη, σε όλα. Αυτή η νεολαία στους δρόμους να διαδηλώνει, να διατρανώνει την αλληλεγγύη της σήμερα στο λαό της Παλαιστίνης που τον σκοτώνουν κατά βίαιο τρόπο σε μια γενοκτονία, στο λαό της Ουκρανίας και σε κάθε αδικούμενο άνθρωπο. Ο κύριος Κασελάκης, όπως είδαμε πριν στον νεολόγο, έχει παραχωρήσει μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης και μεταξύ άλλων λέει ότι στις ευρωεκλογές στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ολική επαναφορά για να μετεξελιχθεί σε αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη της δεξιάς, όπως χαρακτηριστικά λέει. Αλήθεια, αυτό το βλέπετε στην κοινωνία, στη βάση του κόμματος, είναι ρεαλιστικός ένας τέτοιος στόχος μετά τα όσα προσφάτως έχετε ζήσει με τις αντιμαχίες και τις διασπάσεις? Ναι, δεν είχαμε διασπάσεις, είχαμε αποσπάσεις. Έφυγαν ορισμένοι σύντροφοι που διαφωνούσαν είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε πολιτικό. Αλλά βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει μέσα από την εσωκομματική του διαδικασία του συνεδρίου ενωμένος και συντεταγμένος πλέον, διότι προέκυψε αυτό σαν αγκαιότητα κοινωνική, θα έλεγα. Διότι βλέπουμε το λαό τις ελπίδες του και τις προσδοκίες του να τις αναποθέτει, παρόλο τι έγινε και τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, να τις αναποθέτει στο ΣΥΡΙΖΑ ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως τον κορμό εκείνων και τον βασικό πυλώνα της προοδευτικής παράταξης που μπορεί να συσπυρώσει τις προοδευτικές δυνάμεις και μπορεί σε προγραμματική βάση να διαμορφώσει θέσεις τέτοιες που θα αποτελέσουν την συντεταγμένη και τη συνισταμένη κατεύθυνση κυβερνητικής εξουσίας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, την Κυριακή είναι προγραμματισμένες εκλογές για τη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας για τα συντονιστικά όργανα. Ο κύριος Κασελάκης μας είπε ότι θα δημιουργηθούν και περιφερειακά. Αναμένεται να βοηθήσει μια τέτοια δομή οργάνωσης? Είδαμε ότι η περιφερειακή έτσι αποκέντρωση των οργάνων του κόμματος ωφέλησε. Και το είδαμε αυτό από το προηγούμενο συνέδριο που η Κεντρική Επιτροπή εξελέγει από την περιφέρεια και με αναλογική εκπροσώπηση. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό όργανο θα παίξει σημαντικό και κομβικό ρόλο
στο κόμμα, στην οργάνωση του κόμματος, στην αναδιοργάνωσή του και στην περιφερειακή του οργάνωση, ούτως ώστε τα επιμέρους προβλήματα των νομών αναπεριφέρεια να μαζεύονται, να φτιάχνεται μια συντεταγμένη κατεύθυνση πολιτική αναπεριφέρεια, για να μπορεί έτσι και να μεταφέρονται στο κόμμα συνολικά τα προβλήματα και όμως το περιφερειακό όργανο να διατυπώνει και να διαμορφώνει γραμμή πολιτική σε επίπεδο περιφερειακό, όπου αυτό θα είναι και το πρόγραμμα δράσης και σε τελική ανάλυση θα είναι η ομάδα εκείνη που θα μπορεί να παίξει τον κομβικό ρόλο σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο. Κλείνω με μία τελευταία ερώτηση, διότι προσφάτως ο κύριος Ανδουλάκης μου είχε πει ότι η διαφορά του δικού μας προσκλητηρίου προς την κεντροαριστερά με φόντο τις εθνικές εκλογές, αφού θα είμαστε ηγέτιδα δύναμη στην κεντροαριστερά και πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση από εκείνο του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι εμείς ζητάμε συνεργασία από τη βάση προς τα πάνω και όχι πίσω από κλειστές κομματικές πόρτες χωρίς την κοινωνία. Ο κύριος Κασελάκης πέταξε τα βέλη του, εκτόξευσε τα βέλη του προς το Πασόκ, λέγοντας ότι είναι ακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια ώρα μιλάει για διάλογο στην κεντροαριστερά. Αλήθεια, πώς τα σχολιάζετε αυτά? Ναι, δεν τη διάβασα τη δήλωση ακριβώς να δω τι λέει, αλλά αυτό που ξέρω είναι η αναγκαιότητα που προκύπτει προς την κοινωνία. Και αυτό που προκύπτει από την κοινωνία είναι ότι οι προοδευτικές, οι δημοκρατικές δυνάμεις σε προγραμματική βάση πρέπει να συγκλίνουν για να διαμορφωθεί η κυβερνητική πρόταση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Πασόκ την τορπίλησε την πρόταση αυτή, καταψηφίζοντας την απλή αναλογική και μη συζητώντας τίποτα όσον αφορά την προγραμματική αυτή σύγκληση. Αλλά από ό,τι είδαμε, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Ήταν. Άρα το ζητούμενο το μεγάλο για την κοινωνία και τον προοδευτικό κόσμο είναι να διαμορφωθούν οι συγκλίνουσες εκείνες προτάσεις σε προγραμματικό επίπεδο, ούτως ώστε συντεταγμένα να προχωρήσουμε από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω, για να μπορέσουμε έτσι να ανατρέψουμε τους πολιτικούς εκφραστές της σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής, της πολιτικής δημιουργίας υπερκερδών ορισμένων ομίλων και της στοχοποίησης του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και εγώ, να είστε καλά. Όπως έχουμε προλογίσει, είναι ξανά η Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί μας με διαφορετικά θέματα τώρα για την ημέρα. Να σου ευχηθώ και χρόνια πολλά, όπως και σε όλες τις γυναίκες. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Χρόνια καλά. Μαγνητίζει το καρναβαλικό λεωφορείο και την Κυριακή το καρναβάλι των μικρών. Έχουμε το Carnival Bus που βρίσκεται on tour, θα λέγαμε λοιπόν. Εχθές το είδαμε με τον Άκη Δίξιμο και την μπάντα του που διασκέδασε και μετέφερε το καρναβαλικό κλίμα και την αισιοδοξία και το πνεύμα του καρναβαλιού στο κέντρο της πόλης, Τσικνοπέμπτη, εχθές. Οπότε επιβαλόταν να υπάρχει ένα τέτοιου είδους πάρτι. Το λεωφορείο, να σου πω ότι σήμερα βρίσκεται Αγρίνιο αλλά και Μεσολόγγι, οπότε θα μεταδώσει και εκεί το κλίμα του πατρινού καρναβαλιού. Θα το δούμε και στα πλάνα λοιπόν. Λοιπόν, το Carnival Bus on Tour, το οποίο θα συνεχίσει λοιπόν την περιοδία του μέχρι και τις 17 Μαρτίου. Θα βρίσκεται στους κεντρικούς δρόμους όχι μόνο της πόλης της Πάτρας, θα πάει Γιάννενα, θα πάει Άρτα, θα πάει Αθήνα, σε πάρα πολλές περιοχές, για να μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και μέσω αυτού του κλίματος να μεταδώσουμε την εξωστρέφεια που χρειάζεται το πατρινό καρναβάλι, έτσι και να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να έρθουν να επισκεφτούν την πόλη μας και να ζήσουν αυτή τη μαγεία από κοντά. Αυτή τη μαγεία που ξεκινά από αυτό το Σαββατοκύριακο. Διότι έχουμε το καρναβάλι των μικρών στις 10 Μαρτίου. Είναι έτοιμοι λοιπόν οι μικροί καρναβαλιστές για να λάβουν μέρος σε μία από τις μεγαλύτερες παρελάσεις των τελευταίων ετών. Εμείς μιλήσαμε με την κυρία Ήρα Κουρή, την πρόεδρο της ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας, η οποία μας είπε ότι πρόκειται να παρελάσουν περίπου 19.000 με 20.000 μικροί καρναβαλιστές. Βεβαίως, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές δράσεις που θα ξεκινήσουν από αύριο. Θα έχουμε το Carnival Street Fashion Show στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Παρέλαση λοιπόν με διάφορα κοστούμια που θα εμπνευστούν. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να πάει και να λάβει μέρος. Θα έχουμε μία μίνι παρέλαση μικρών παιδιών, τα οποία θα ξεκινήσουν από την Τριώνα Βάρχων μέχρι και τα Ψηλαλόνια. Μιλάμε για τα παιδάκια τα οποία είναι νηπιακής ηλικίας, τα πιο μωρά, που δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην παρέλαση των μικρών την Κυριακή. Οπότε θα τα πάρουν οι μαμάδες τους, θα τα πάνε αύριο το πρωί στην Τριώνα Βάρχων και θα καταλήξουν στα Ψηλαλόνια, που θα είναι και η τελευταία καρναβαλούπολη για το
καρναβάλι του 2024. Βεβαίως θα έχουμε και την παρέλαση των μικρών, την κυρίως παρέλαση, την Κυριακή, 9:30-10, κάπου εκεί λοιπόν θα ξεκινήσουν να συγκεντρώνονται στα Ψηλαλόνια οι μικροί καρναβαλιστές. Μιλάμε για περίπου για την ώρα κατά προσέγγιση, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και ακόμη και από την ΚΕΔΙΠ δεν μπορούν να γνωρίζουν ακόμη πώς θα καταφέρουν να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε και για μικρά παιδιά, Αλέξανδρο, όπως μπορείς να καταλάβεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, ναι μεν έχει πάρα πολύ κόσμο το καρναβάλι των μικρών κάθε χρόνο, αλλά φέτος είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Υπολογίζεις και τους γονείς μέσα. Είναι 20.000 μαζί με τους γονείς. Μιλήσαμε με την κυρία Κουρή. Προσπάθησαν με τα μέτρα τα οποία έχουν βάλει να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Θα υπάρχουν όμως σχολεία, θα υπάρχουν νηπιαγωγεία, θα υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση των μικρών. Πάντως από την πλευρά της ΚΕΔΙΠ το θέμα είναι να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της παρέλασης των μικρών, που επί της ουσίας είναι να βλέπουμε μικρά παιδάκια να παρελάβουν και όχι τους γονείς τους. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε δύο νέα άρματα. Στο σύνολο 8 θα είναι τα άρματα. Βέβαια θα υπάρχουν και μικρότερες κατασκευές από τα πληρώματα που θα κοσμούν την παρέλαση αυτή. Τα υπόλοιπα τα άρματα είναι τα προηγούμενα, τα οποία όμως έχουν ανακαινιστεί από τους τεχνίτες του Καρναβαλικού Συνεργείου. Ευχαριστούμε την Δήμητρα Μπαλαφούτη. Λόγω της ημέρας, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, την πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών Πάτρας, Άννα Μαρία Ρογδάκη. Καλώς ήρθατε στο Λεπάντο. Καλησπέρα σας, κυρία Ρογδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Και πώς είπατε για την αποδοχή της πρόσκλησης, όταν μιλάει ο Αλέξανδρος Γκογκόλης, μόνο να πει ναι μπορείς. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να σας χαιρόμαστε όλες, μητέρες. Σας ευχαριστούμε. Γιατί μπορεί να ακούει η σύζυγος. Εντάξει. Λοιπόν, γυναίκες, μητέρες, σύζυγοι, εργαζόμενες, πολιτικοί, πολλές δραστηριότητες όπως έχετε εσείς και με την Ένωση Γυναικών και επιχειρηματικά μεταξύ άλλων. Αλήθεια, ακούω από το πρωί πολλά μηνύματα, διαβάζω μηνύματα και λένε αρκετοί και αρκετές ότι είναι ζητούμενο ισότητα. Γιατί έχουμε κάνει βήματα προς αυτό, λείπουν ακόμη αρκετά όμως. Τώρα η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε πάρα πολλές μέρες που σαν Ένωση Γυναικών προγραμματίζουμε τις δράσεις μας για αυτή τη μέρα, γιατί αισθανόμαστε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Όλες οι προετοιμασίες σταματάνε στο γεγονός ότι οι γυναικοκτονίες έχουν αυξηθεί, ότι η βία έχει αυξηθεί. Οπότε, ξέρω εγώ, αυτό που έχουμε πει όλες, γιατί κάναμε ένα συμβούλιο πριν λίγες μέρες, έλεγαν όλοι ότι γιατί να γιορτάσουμε τέτοια μέρα που έχουν αυξηθεί οι γυναικοκτονίες, που η βία, γιατί η βία δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα, γιατί οι γυναίκες που πρέπει να μιλήσουν δεν έχουν καταφέρει να μιλήσουν. Τώρα, όσον αφορά την ισότητα, ναι, είναι μια πονεμένη ιστορία. Σίγουρα κάποια πράγματα έχουν κατακτηθεί από εκείνη την 8 Μάρτη, για να μην είμαστε άδικοι και λέμε ότι δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα, σίγουρα. Πάντα όμως η κοινωνία και η εποχή γεννάει πάρα πολλές ανάγκες, οι οποίες εύχομαι του χρόνου να συζητάμε υπό άλλες βάσεις και να πούμε ότι κάτι άλλο θα γίνει. Είναι πολλά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που αφορούν περισσότερο σε γυναίκες και παιδιά. Είναι πολλά τα περιστατικά γυναικοκτονιών και όντως υπάρχει αύξηση στα χρόνια του κορονοϊού. Αλλά νομίζω το μήνυμα που στέλνουμε όλοι μας, όχι μόνο στις παγκόσμιες ημέρες, όπου το θυμόμαστε καθημερινά, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες, όσοι υπόκεινται βία, θα πρέπει να μιλάνε. Να μιλάνε στους δικούς τους, να μιλάνε στις αρχές. Έχετε ζήσει ως γυναίκα, ως Ένωση Γυναικών, πολλά τέτοια περιστατικά, ενώ έχετε μάθει για αυτά τα περιστατικά. Όχι, είχαμε πρόσφατα μέλος μας. Ναι. Αλήθεια, μιλούν οι γυναίκες. Τι βοήθεια θέλουν, πού πρέπει να απευθύνονται. Κοιτάξτε, από τη μία είναι το νομικό πλαίσιο. Ναι. Που βεβαίως γίνονται πάρα πολλά γι' αυτό και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Φοβάται κάποια να το καταγγείλει, γιατί λέει πάλι έξω θα βγει όποιος μπει στη φυλακή. Μετά δεν είναι αρκετές οι δομές για να φιλοξενήσουν όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Τρίτο και βασικότερο είναι ότι και οι ίδιες δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια και την άνεση για να πάνε, ας πούμε, το μέλος που έχουμε εμείς. Είναι μια γυναίκα, το έχω πει και άλλες φορές, η οποία ενώ είχε φύγει, είχε καταφέρει, είχε φύγει από το σπίτι της, είχε βρει δουλειά, ο σύζυγός της κακοποιούσε αυτή και το τετράχρονο κοριτσάκι τους, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και λόγω του ότι δεν είχε καταφέρει να ασφαλιστεί, δεν είχε καταφέρει να βρει μια δουλειά μόνιμη για να ασφαλιστεί, γύρισε πίσω γιατί έπρεπε να δεχτεί νοσηλεία κλπ. Ο σύζυγός ήταν ασφαλισμένος. Και μου λέει, κοίταξε να δεις το ενώ θέλω να φύγω που δεν μπορώ. Φυσικά κάναμε πράγματα, όμως η ίδια κράτησε τη σιωπή της τελικά. Μάλιστα.
Είναι αρκετά τα προβλήματα στο γυναικείο φύλο, σε αυτό το κομμάτι βέβαια. Αλήθεια, πώς είναι η καθημερινότητα για μια γυναίκα, για να αλλάξουμε τώρα έτσι κλίμα λίγο, για μια γυναίκα μητέρα, σύζυγο, εργαζόμενη, επιχειρηματία? Είναι μια καθημερινότητα η οποία κρατάει τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής νοικοκυράς της μέρης της Παναγιωταρά, που τη λέμε όλοι και τη θυμόμαστε τέτοια μέρα. Όμως έχει και άλλες ευθύνες, οι οποίες έρχονται και από την ανάγκη να είμαστε χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο, να αντοποιούμαστε, να μπορούμε να εξαργυρώσουμε τις σπουδές μας, γιατί οι γυναίκες σήμερα σπουδάζουν, μορφώνονται, έχουν ταλέντα και θέλουν και αυτές να τα βγάλουν προς τα έξω. Υπάρχει όμως και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι αλήθεια ότι ένας ακόμα μισθός στο σπίτι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Άρα έχουμε την γυναίκα, τη σύζυγο, τη μητέρα, την οικοκυρά και την επιχειρηματία και τι να κάνουμε. Έχετε δράσεις μπροστά σας ως Ένωση Γυναικών, ετοιμάζετε κάτι που θα πρέπει να μάθουμε? Ναι, ετοιμάζουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 33 χρόνια, επειδή έχουμε κάνει ένα ολικό rebranding με την Ένωση και θέλουμε να παρουσιάσουμε τη νέα μας εικόνα. Μάλιστα σήμερα παρουσιάσαμε το νέο λογότυπο στα social μας. Αυτή τη φορά βοηθήσαμε το Καραμανδάνιο με κάποιο ποσό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, η έλλειψη στον τομέα της υγείας είναι τεράστια και νομίζουμε ότι η υγεία των παιδιών είναι πολύ σημαντική και θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Λεπάντο, εύχομαι καλή δύναμη και προσωπικά και επιχειρηματικά, διότι και εκεί διαπρέπεται και στην Ένωση Γυναικών με το κοινωνικό έργο που προσφέρεται σε καθημερινό επίπεδο, κύριε Αργουδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ακολουθούν τα νέα για τον αυριανό μας καιρό, κύριε Σιτήρη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εφόλιστη ύλη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη. Ο στόχος για τις ευρωεκλογές και οι αλλαγές που έρχονται στον κομματικό μηχανισμό. Αποκαλυπτικό παρασκήνιο στη στήλη Παραβάν. Όλα όσα είδαμε στο γραφείο του Προέδρου στην Κομονδούρου. Η πατρινή του στενού περιβάλλοντος Κασελάκη. Γιατί ο Αλέξης ακούει την αχαιή Αναγνωστοπούλου και όσους έφυγαν από το κόμμα. Ξεκινάει άμεσα το πιλωτικό έργο για τη διάσωση της παραλίας Καλαμακίου στη Δυτική Αχαΐα. Πολυτέλεια το Σαρακοστιανό τραπέζι. Αυξήσεις ακόμη και στο 100% σε προϊόντα. Μιλούν εκπρόσωποι της τοπικής οικονομίας. Η ιστορία του σοκολατοπόλεμου στην Πάτρα. Ειδικό αφιέρωμα σε εκείνους που τον κρατούν ζωντανό. Μαζί ο κόσμος με συνεντεύξεις, σχόλια και το πιο πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ με πολύ παρασκήνιο.